Λοιπόν, ένα σχόλιο για τη συζήτηση την προηγούμενη για τις μάσκες στα σχολεία, γιατί η κυρία Κεραμέως δεν έχει πει ότι τα σχολεία ανοίγουν με 22.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς από ό,τι τον Ιούνιο. Και τα σχολεία ανοίγουν με πολύ χειρότερους όρους υγειονομικούς, με περίοδο με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ανοίγουν με χειρότερους όρους από τότε που ήταν μονοψήφιο. Αναπληρωτές, λέτε λιγότερο. Βεβαίως, αναπληρωτές. Μιλάμε για τους ομήρους της εκπαίδευσης, τους οποίους τους κρατάει και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση. Όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα, είναι ανεπαρκέστατα να αντιμετωπίσουν, μιλάω για τα άμεσα μέτρα, να αντιμετωπίσουν ένα γολγοθά που έχει μπροστά του η λαϊκή οικογένεια με το φόρο εισοδήματος, με τον ένφια, με τα ληξιπρόθεσμα, με κατασχέσεις λογαριασμών και φυσικά με ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων οι οποίοι δεν έχουν καθόλου εισόδημα και πρέπει να ζήσουν όχι με τα 2.000 που είπε. Δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει ο κύριος Πρωθυπουργός όταν φέρνει σαν παράδειγμα ένας μισθωτός με 2.000 ευρώ θα έχει, λέει, τέτοιο όφελος. Μιλώντας για την νεολαία, μιλώντας για τους νέους ηλικιακά εργαζόμενους, μιλάμε για εργαζόμενους των 400, των 500, των 700 και με ανασφάλεια, την οποία θέλει να την γενικεύσει πλασάροντας το πόρισμα Πισαρίδη. Τι λέει για το πόρισμα Πισαρίδη? Περιγράφει την άλωση, την παραπέρα άλωση εργασιακών δικαιωμάτων στο όνομα της σύγχρονης αγοράς εργασίας και δεύτερον το τζογάρισμα, των επικουρικών συντάξεων στις ιδιωτικές εταιρείες για να ψάχνουν να βρούνε την ασπής, ψάχνουν να βρουν κάποιοι από το τζογάρισμα των προηγούμενων. Νομίζω ότι ό,τι και να λέει ο επιχειρηματικός κόσμος σε εισαγωγικά, έτσι με την έννοια, η πραγματικότητα ότι τα έσοδα του κράτους, η φορολογία αφορά πάνω από το 90% το μισθωτό, το συνταξιούχο, το μικροεπαγγελματία, είναι πραγματικότητα. Όπως πραγματικότητα είναι ότι αυτοί πληρώνουν. Αυτά είναι τα υποζύγια που πληρώνουν. Αυτοί πληρώνουν την κρίση, την πλήρωσαν και την προηγούμενη. Είναι σε ισχύ όλοι οι νόμοι μνημονιακοί τριών κυβερνήσεων που έδωσαν, μείωσαν φορολογία, κατάργησαν μια σειρά εισφορές. Έχουν δημιουργήσει ένα έδαφος πάνω στο οποίο θέλει να πατήσει η σημερινή κυβέρνηση για να πάρει τα ίδια μέτρα, ακόμα πιο έντονα αποτελέσματα που θα φέρουν. Γι' αυτό και λέμε, πληρώσαμε πολλά, δεν πρέπει να πληρώσουμε ξανά.